Εμείς οι δύο τα έχουμε ξαναπεί μέσα από την εκπομπή. Όχι, αλλά νομίζω ήρθε τώρα η ώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ. Δεν πειράζει. Ήθελα να το πω, αλλά έχω μια φοβία γιατί σε άλλον που το είπα μου είπε Ελένη, τα έχουμε ξαναπεί. Και έπεσα λιπόθυμη, καταλαβαίνεις. Όχι, δεν τα έχουμε πει. Είναι η πρώτη μας φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ξέρω ότι το πρόγραμμά σου είναι πιεσμένο. Ξέρω πώς είσαι με το θέατρο, με τα γυρίσματα κάθε μέρα. Εντάξει, είσαι και μανούλα. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε. Full πρόγραμμα. Δεν είμαι μικρομάνα πια. Ευτυχώς έχουν μεγαλώσει, είναι λεβέντες. Οπότε. Πιστεύεις ότι όταν μεγαλώνουν, δηλαδή η μάνα έχει λιγότερες, ας πούμε, έννοιες. Όχι, έχει πολύ μεγαλύτερες, αλλά δεν είναι η καθημερινότητα στα μικρά-μικρά. Έχει πιο άλλα που είναι μεγάλα. Εσύ δηλαδή γι' αυτό το λόγο έκανες λίγο πίσω στο μεγάλωμα των παιδιών όταν τα είχες μικρά, ενώ επαγγελματικά. Ποτέ δεν. Έκανα λίγο πίσω, αλλά πάντα επέλεξα τότε να κάνω τηλεόραση πιο πολύ και όχι θέατρο για να είμαι κοντά στα παιδιά. Δηλαδή έλεγα ρόλοι θα έρθουν και να μην έρθουν δεν πειράζει, αλλά τα παιδιά μου να γίνουν 2 και 3 και να τα βάζω στο κρεβάτι. Δεν θα είναι ποτέ. Οπότε πάντα πίστευα ότι η μητρότητα είναι πολύ σημαντικό για μια γυναίκα. Μαρία, μικροπαντρεύτηκες. Όχι, δα. Όχι, 27. Δεν θέλω να σε λεπτομέρειες. Μικρή το λες, σημερινή εποχή δεν νομίζω ότι. Βεβαίως και παντρεύονται ναι. Παιδιά, αλλά σήμερα δεν βοηθάει και το περιβάλλον. Οι μισοί δεν έχουν δουλειά. Είναι έτσι, λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα με την κρίση. Άλλο το συνέστημα και άλλο πρακτικά αν βγαίνει. Κοίταξε. Και μεγάλη έκανα, δηλαδή δεν θεωρώ, δεν έκανα ενώ δεν μικροπαντρεύεται, δεν έκανα 18 και 17 και 20 που κάποια κορίτσια το κάνουν. Και τότε αυτό πρέπει να είναι και πολύ ωραίο γιατί πολύ νέα έχεις μεγάλα παιδιά και είναι πάρα πολύ όμορφο. Το λες η μέρα που τα έχεις που είναι ρε παιδί μου 18, 17 πόσο είναι χρονών και πια 22 έχεις, και 18. Έχεις δύο αγόρια ναι. Κοίτα εδώ τώρα. Αυτά για αυτές τις στιγμές είναι η Μανούλα. Έτσι, περιμένει έτσι, και λίγο να τις χάρει ναι. Να τις απολαύσει. Και να σου πω κάτι. Ψεύτικα και αληθινά παιδιά, 7-8 έχω φέτος και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Εσύ τι γίνεται και να τον έχεις και στο γύρισμα και στο θέατρο. Και στο θέατρο, τον αγαπημένο μου, τον Τζιμιτσέλη. Το Γιάννη του Τζιμιτσέλη, ναι, αυτό ήθελα να πω. Το σκεφτόμουν πριν, λέω πω τον ίδιο γιο τον κουβαλάει και στο θέατρο και στο γύρισμα το πρωί. Ναι. Σε χαρακτήρα είναι ίδιος. Ίδιος είναι περίπου. Ίδιο περίπου ρόλος, δηλαδή πάνω είναι κάτω. Είναι υπέροχο πλάσμα ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι επαγγελματίας, είναι δοτικός, είναι ένας υπέροχος ηθοποιός. Είναι χαρά να δουλεύεις μαζί του. Είναι χαρακτήρα στο ρόλο, λέω. Το ξέρουμε το Γιάννη προς Θεού. Όχι, για μας που συνελασσόμαστε, λέω, κάθε μέρα μαζί του. Ποια είναι σαν πραγματικό μου παιδί τον έχω. Τι να σου πω. Να σου πω. Επειδή ουσιαστικά εσύ έχεις μεγαλώσει αγόρια. Δεν έχεις γεύση από κορίτσι. Όχι, δεν έχω. Αισθανόσουν ποτέ ότι ήταν κάτι το οποίο θα ήθελες να το είχες. Πριν κάνω παιδιά ήθελα κορίτσι γιατί είμαστε δύο αδερφές και δεν ήξερα πώς θα χειριστώ ένα αγόρι. Βέβαια μέσα σε ένα σπίτι έχουμε τρία παιδιά η αδερφή μου και εγώ. Έχω μια νηψιά που είναι σαν κόρη μου. Έλα για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, σε νιώθω να πιάνεις τα χεράκια σου και λέω δεν πιστεύω ξαφνικά να μου νιώθει λίγο άβολα, θα είμαι δίπλα σου. Είναι πολύ όμορφα μαζί σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Τώρα γιατί καταλαβαίνω ότι γιατί όλοι οι συνάδελφοι θέλουν να έρθουν κοντά σου. Αλήθεια, πες μου κι άλλα, πες μου κι άλλα. Βέβαια, σε ποιον δεν αρέσει να ακούει τέτοια. Έτσι, ναι, όχι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και είσαι από κοντά και εκθαμβωτικά όμορφη. Μην μου πεις άλλα τέτοια. Όχι, δεν θέλω, την αλήθεια σου λέω. Στο γυαλί σίγουρα. Αλλά και από κοντά. Πιάσε με λίγο γιατί βράζω. Cold hands, warm hearts. Το ξέρω σε μένα, το λες πάντα παγωμένη. Με μόνο εδώ μέσα βράζω. Σε όλους τους άλλους χώρους δεν. Ναι. Πολύ παγωμένη. Λοιπόν, για πες μου λίγο. Πες μου λίγο τι γίνεται με αυτή τη σειρά που πραγματικά όχι σκίζει. Ρε παιδί μου, έχει μπει μέσα στα σπίτια όλων των Ελλήνων και έχουν κολλήσει και με τους χαρακτήρες, ρόλους, με εσάς όλους, αλλά και με το έργο σαν υπόθεση. Πώς, τι έχει γίνει ρε εσύ, ποιο είναι το μαγικό σε αυτή τη σειρά. Πιστεύω ότι η επιτυχία είναι μια συγκυρία πραγμάτων, δεν είναι ένα πράγμα μοναχά. Το ότι το αγαπάει ο κόσμος δεν είναι τυχαίο. Κάτι συμβαίνει. Νομίζω ίσως γιατί ο κάθε επαγγελματίας είναι στον πάγκο του. Αυτός που γράφει τα σενάρια είναι καλός, αυτός που το σκηνοθετεί είναι καλός και ίσως και αυτοί που παίζουν είναι καλοί. Ας και επίσης και η σαλάτα, να δέσει η σαλάτα. Μπορεί να έχεις τα καλύτερα υλικά, αλλά να κάνεις μια σαλάτα που δεν τρώγεται. Εδώ πέρα το ότι δέσαν όλα τα πράγματα, κουμπώσανε με έναν τρόπο, νομίζω ότι αυτή είναι η επιτυχία. Και το ότι έχουμε τον ίδιο κώδικα πια. Δουλεύουμε, παίρνουμε τις σκηνές, ψάχνουμε. Ξέρεις, βλέπεις τώρα εκεί ένα χαρτί και είναι λέξεις. Προσπαθείς να το κάνεις ζωή. Αυτό είναι το σημαντικό, να πεις την αλήθεια. Και αυτό είναι νομίζω, Ελένη, που μας λείπει, να λέμε την αλήθεια πάντα. Έχεις δεν είναι τόσο. Ξέρεις τι θέλω να μου εξηγήσεις. Επειδή λοιπόν είδες τι είπες, παίρνουμε τα λόγια, τα κοιτάμε, θες να το κάνεις δικό σου. Οκ, το έργο είναι κομεντί. Αλλά αν το δούμε όχι σαν κομεντί, το δούμε σαν μια πραγματικότητα. Και επειδή είσαι μάνα, έχω την περιέργεια να μου πεις. Εάν είχε συμβεί ποτέ, σε κανένα να μην τύχει, γιατί πραγματικά είναι τρέλα, να γίνει λάθος το μαιευτήριο.
και το ένα παιδί να μην είναι δικό σου. Και μια μέρα να σου πούνε δεν είναι δικό σου. Το δικό σου, αυτό που μεγάλωσε, αγκαλιά εκεί, το μωρό σου. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Και σου πούνε ότι το ένα κρατάς, δεν μπορεί να έχεις και τα δύο. Μην βλέπεις τώρα εσύ που τα βρήκες μεγάλα ότι γίνανε όλα αυτά, οπότε μπορεί να τα έχεις όλα. Δεν ξέρω. Δεν είναι τρομερό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι και τρομερό. Και μου είναι και αδιανόητο. Αδιανόητο, ακριβώς έτσι. Γιατί δεν μπορεί εκείνο να μην τα αγαπάς. Και εκείνο είναι παιδί σου, εσύ το μεγάλωσες. Αλλά και τα άλλο το έχεις γεννήσει. Θα ήθελα και τα δύο. Εκεί να μην μπορούσα να τα είχα, θα είχα μια επαφή μαζί τους, εν πάση περιπτώσει. Μια επαφή θα είχες, αλλά επειδή εσείς στη σειρά κάνατε την αλλαγή. Ναι, ωραία, πώς την κάνατε. Κάνατε πολύ γρήγορα. Και την κάνατε και γρήγορα και πέτυχε. Θέλω να πω, δεν μας χτύπησε. Ίσως ξαναλέω, επειδή ήταν κομεντή. Γιατί είναι δύσκολα θέματα αυτά. Αλλά άμα τα πάρει από δύσκολα, την, αλλά από την άλλη τους πλευρά. Εγώ θεωρώ και στη ζωή μου ότι τα πιο δύσκολα είναι και πιο απλά. Μόνο να τα χαλαρώσεις και να τα δεχτείς. Και θα πεις θα το αντιμετωπίσω και θα το αντιμετωπίσεις. Οφείλεις να έχεις τη δύναμη να το αντιμετωπίσεις. Αυτή η μάνα μου υποδίεση. Ξαναλέω, μην το μπερδέψουμε. Κάνω σοβαρές ερωτήσεις γιατί εγώ με απασχολεί σαν θέμα, άσχετα που το βλέπουμε λίγο πιο. Πιο ελαφριά, πιο γλυκά, πιο ευχάριστα να μας κάθεται μέσα στο, στην ψυχή. Δύο παιδιά λοιπόν, εκ των οποίων το ένα το μεγάλο σου είναι παιδί σου, για μένα είναι παιδί σου. Δεν αλλάζει. Το άλλο είναι βιολογικό σου παιδί, αλλά δεν το μεγάλωσες. Εάν ρε παιδί μου, εσύ πραγματικά το αντιμετώπιζες αυτό, θα μπορούσες να τα χωρίζεις όλα στη μέση. Δηλαδή, έχω μια δουλειά, είμαι μια πολύ δυνατή γυναίκα, έχω μια τεράστια επιχείρηση. Θα νιώθεις ακριβώς τα ίδια, θα μπορούσες να τα μοιράσεις στη μέση. Ή κάποιο θα το ευνοούσε περισσότερο. Εγώ... Άλλο η ψυχή σου τι θα είχε. Ναι. Θα σου πω αυτό που λέει η Μακαρίτσα η μάνα μου. Ότι λέγαμε ποια αγαπάς πιο πολύ. Πες μας ποια αγαπάς πιο πολύ. Λέει ποιο από τα δάχτυλα μου μου κόψει θα πονέσω πιο πολύ. Η Αμιλία δεν αγαπά μόνο τα δύο της παιδιά, το βιολογικό και το μη. Αγαπάει πιστεύω το ίδιο και τα νύψια της, τα οποία τα μεγάλωσε. Έφεραν οι συγκυρίες έτσι τη ζωή της που να τα μεγαλώσει κι αυτή. Έτσι είναι και οι γυναίκες σήμερα όλες. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Θα ήθελα να πιστεύω πως έτσι είναι. Γιατί η ζωή που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολη πια και η οικογένεια είναι μια ασφαλιστική δικλίδα. Εκεί πρέπει να γυρίσεις. Όταν έχεις μια αγαπημένη οικογένεια, είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Γιατί εκεί μπορεί να ανταπεξέλθεις ό,τι δυσκολία μπορεί να σου φανεί. Και δεν μιλάω οικονομική, μιλάω ένα χάδι, μιλάω μια αγκαλιά. Μπορώ να έχω ένα ποτηράκι παγωμένο νερό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου για κάτι άλλο. Έχεις κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση μέσα από. Κωμωδίες. Και κωμωδίες που έχουν γράψει και ιστορία. Εγώ στα μάτια σου, γιατί βλέπω και κάτι άλλο, πιο δραματικό. Έχεις παίξει δραματικούς ρόλους. Έχει παλιότερα, ναι, πιο μικρή. Για ίσως γιατί με θέλανε για κωμωδίες. Κοίταξε, για μένα είναι το ίδιο. Είναι απλώς, το ίδιο. Ίδιο είναι. Απλώς είναι η οπτική γωνία που βλέπεις τα πράγματα. Αν συμβεί κάτι τραγικό, ίσως αν το δεις και από ποτηράκι άλλη... δεν είναι για μένα. Έχω εδώ νεράκι. Έχω νεράκι. Ευχαριστώ. Γιατί με βλέπεις ότι δεν είμαι καλά. Είσαι υπέροχα. Απλά θα νιώσω πως κάναμε και πολύ καλά όταν είμαι μαζί σου. Και νεράκι. Το έχω, είμαι πολύ καλά. Είναι πια πριν, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Όχι και αυτό θεωρώ. Τι μου είπες τώρα, με ξέρω γιατί είναι και η ηλικία και το Alzheimer. Ποια μη μου τα λες εμένα αυτά, εγώ δεν το ξεχνάω. Ξέρεις ότι παίρνω άλλους από πίσω και βρίσκομαι αλλού. Ακριβώς. Επειδή τυχαίνει να είναι αυτοκίνητο μπροστά μου, νομίζω ότι αυτό συνεχίζει να είναι. Έτσι. Τέλος πάντων. Τι μου είπες τώρα. Ωραία, δεν θυμάμαι. Κάτι σε ρώτησα για το δράμα και την κωμωδία. Κάτι σε ρώτησα. Τι σε ρώτησα. Το ίδιο είναι. Ό,τι και να συμβεί. Είτε το δεις από εδώ. Εσύ θυμάσαι τι σε ρώτησα. Ναι, με τώρα το θυμήθηκα. Θέλω λίγο βοήθεια, αλλά. Αλλά τα καταφέρνω. Και εγώ με. Λοιπόν. Λοιπόν, είναι το ίδιο πράγμα. Απλώς είναι πώς θα το δεις. Από πού θα το δεις. Είπαμε την αλήθεια ψάχνουμε πάντα. Και γι' αυτό για μένα. Εκπληκτικό είναι ένα σενάριο όταν έχει και από τα δύο, γιατί έτσι είναι η ζωή. Την ίδια στιγμή που κλαίει μπορεί και να γελάσεις. Στο θέατρο, στο έργο που παίζετε φέτος. Βάφτα μαύρα. Βάφτα μαύρα. Καλά, εμένα μου αρέσουν τα έργα αυτών των δύο πολύ επιτυχημένων σεναριογράφων. Ρέπας Παπαθανασίου. Σου έχω και πολύ μεγάλο νέο να σου πω. Συγγνώμη. Αυτό θα μου πεις πρώτα. Γιατί μπορεί να ξαναξεχαστούμε εμείς οι δύο. Δεν βλέπω καμία να κρατάει περισσότερο. Λοιπόν, πες αυτό για να μπω αν θυμηθώ τι ήθελα να σε ρωτήσω. Όχι, θα θυμηθώ εγώ μετά. Α, μ' αρέσει. Λοιπόν, πάω στην πατρίδα μου το καλοκαίρι. Πας Κύπρο. Πάω Κύπρο. Πάω ολόκληρη την Κύπρο θα γυρίσω. 20 παραστάσεις με ένα εκπληκτικό έργο που είναι για μένα όνειρο ζωής. Ναι. Ρέπας Παπαθανασίου και πάλι. Ποιο? Μπαμπάδες με ρούμι. Έλα βρε. Ναι. Το είχα δει πριν ούτε που θυμάμαι 20 χρόνια, 15, είναι δεν θυμάμαι ποτέ. Τρομερό έργο. Για μένα δηλαδή ήταν ένα έργο που ήθελα κάποια στιγμή να παίξω και χαίρομαι πάρα πολύ που τα καταφέρω να το κάνω στην πατρίδα μου. Μπράβο. Θα σου πω τώρα και ποιοι θα είμαστε. Ναι, εγώ και θα μου πεις και πώς στήθηκε. Λοιπόν, παρέα μεγάλος έρωτας και εκπληκτικός συνάδελφος και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαστε μαζί, Γιώργος Παρτσαλάκης. Επίσης,
Κούλης Νικολάου, ο οποίος κάνει και την παραγωγή με το Make It και τον Αντρέα το Γεωργίου, ναι, και θα παίξει και ο ίδιος. Η Νίκη Λάμη που είμαστε μαζί και στο Βάφτα Μαύρα. Που κάνει την, αυτή είναι που κάνει την ερωμένη του... Του Θανόντος. Αφού έφυγε τέλος πάντων. Του Θανόντος. Και είναι επίσης Κύπριοι συνάδελφοι, mm-hmm, δύο εκπληκτικά κορίτσια, η Σοφία η Καλή και η Αστέρο η Κυπριανού. Σκηνοθετεί ο Θοδωρής ο Νικολαίδης και την επιμέλεια την έχει ο Κούλης ο Νικολάου. Από πού ξεκινάτε? Δεν ξέρω ακριβώς τις παραστάσεις. Πότε θα ξεκινήσετε, πάμε... καλοκαίρι. Ναι, Ιούλιο. Ιούλιο. Θα τα έχουμε πει μέχρι τότε. Θα δούμε, θα τα ξαναπούμε. Να μην κάνουμε την αρχή. Και θα κρατάμε και σημειώσεις για να μην ξεχνάμε. Όχι, όχι, ναι. Εγώ άμα δεν γράψω δεν. Μα και εγώ ξεχνάω σου λέω. Γι' αυτό όταν μου είπες τι λέγαμε και λέω, χου και δύο το ίδιο. Αυτό είναι. Δεν πειράζει όμως, έτσι είμαστε και μας ναι, αγαπάμε μωρέ, για αυτό που είμαστε. Φτάνει να είμαστε καλά, να μην χρωστάμε σε ηλικίες. Θα κάνεις ό,τι είναι να κάνεις και μετά άμα ξεχνάς, ξεχνάς και όλα. Γράφεις, τι θα κάνεις. Κάτσε για να μην το ξεχάσω. Γιατί αυτό το έργο που εμένα μου αρέσει πολύ το Μπαμπάδες με Ρούμι, αλλά οι δυο τους έχουν γράψει πολλά ωραία έργα και άμα ψάχνετε και σε κομμωδία, ατέλειωτα. Το Βάφτα Μαύρα, μαύρα, όχι το, γιατί τώρα εγώ θα αρχίζω να μπερδεύομαι καλά. Καλά, όχι, μέχρι εκεί εγώ μπορώ, θυμάμαι. Ας αγαπώ, σ' αγαπώ. Αχ, κράτα μου το χέρι, είσαι πολύ δροσερή, μου αρέσεις. Λοιπόν, οι Μπαμπάδες με Ρούμι γράφτηκαν μια εποχή που η Ελλάδα ήταν όλα άφθονα, είχε... ο καπιταλισμός, είχαμε χρήματα. Και τα παιδιά κατάφεραν τότε να γράψουν μια μαύρη κωμωδία που είναι τόσο επίκαιρη σήμερα, μετά από τα μνημόνια, μετά από αυτό που μας συμβαίνει. Είναι σαν να γράφτηκε χθες. Το Βάφτα Μαύρα είναι, θα ρω εγώ, η συνέχεια από τους Μπαμπάδες. Mm. Είναι ένα εκπληκτικό έργο. Είναι δύο γη με τις γυναίκες τους που προσπαθούν να σκοτώσουν την ερωμένη του πατέρα τους για να κερδίσουν αυτό το λότο, να πάρουν αυτό το λότο. Και φτάνουν να κάνουν τα τέρατα, γιατί όταν οι άνθρωποι επενδύουν μόνο σε υλικά αγαθά και ξεχνάνε το μέσα τους, μετά γίνονται τέρατα. Μετά ούτε ήδη καταλαβαίνουν τον εαυτό τους. Και η κωμωδία τι είναι, ένας καθρέφτης. Είτε δράμα βλέπεις, είτε κωμωδία. Το να βλέπεις τα πάθη του άλλου μπορεί να γελάσεις ή να λυπηθείς, ανάλογα με το πώς θα το δει ο καθένας. Λοιπόν, οι Μπαμπάδες με Ρούμι, όπως και τα Βάφτα Μαύρα, αν καταφέρουν οι άνθρωποι να δούνε και να πούνε «Μωρέ, σαν να μοιάζω κι εγώ λίγο με αυτό», ίσως κάτι κάνουμε κι εμείς με αυτή τη δουλειά, Ελένη. Εγώ αυτό πιστεύω. Πες μου κάτι, επειδή εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα. Το κοινό, ο κόσμος που βλέπει θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα, όχι, στην Αθήνα και στην Κύπρο, είναι το ίδιο, γιατί πολλές φορές εσείς οι ηθοποιοί μου έχετε πει, και σας πιστεύω, έτσι είναι, ότι ας πούμε ανεβάζουμε την ίδια παράσταση στη Θεσσαλονίκη, εδώ μιλάμε στην ίδια χώρα, άλλο κοινό, άλλη αντιμετώπιση δηλαδή στο πώς το βλέπω, ναι, δηλαδή περνάω το ίδιο καλά ή κάνει την ίδια επιτυχία. Και Αθήνα-Θεσσαλονίκη μπορεί να έχει διαφορά. Αχ, Παναγίτσα, με αυτό σου είπα τώρα, για την Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό λέω, η Αθήνα με την Κύπρο πώς είναι αυτό, σε σχέση. Όχι. Ναι, αυτό που μου είπες. Εντάξει, δεν πειράζει, θα τα βρούμε. Γι' αυτό έχω έρθει και τόσο κοντά. Δεν θα μου μειώσεις την αυτοπεποίθησή μου. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, υπάρχει διαφορά. Και κάθε φορά για μια πράγμα παράσταση. Αθήνα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κύπρο, όπου την πάρει. Η Αθήνα είναι μέσα μια φορά. Ωραία. Και τα δύο. Λοιπόν, άκου. Είναι. Κάθε παράσταση είναι διαφορετική, γιατί είναι πομπός και δέκτης. Ό,τι έχεις λοιπόν το αισθάνεσαι. Αισθάνεσαι, είναι, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, βλέπεις πώς πάει και είναι ένας ζωντανός οργανισμός, κάθε παράσταση. Έχει διαφορά και έχει διαφορά και από μέρα σε μέρα, όχι από τόπο σε τόπο. Η Αθήνα με την Κύπρο είναι στην ίδια φάση κατά τη γνώμη σου, ο κόσμος περνάει το ίδιο καλά, οικονομικά δεν είναι καλύτερο ο κόσμος στην Κύπρο. Ξέρω, ξέρεις καλύτερα. Η Κύπρος μπήκε μέσα στην κρίση πολύ άγρια και απότομα. Είμαστε όμως στην Κύπρο πολύ λιγότεροι και κατάφεραν, γιατί είναι αυτό που λέμε τα καλά της Αγγλοκρατίας, σε εισαγωγικά. Να ξαναμπούν σε πρόγραμμα ζευτού. Γρήγορα και μπήκανε, ναι, σε πιο... Ακριβώς. Είναι λίγο διαφορετικό ως προς την... είναι πιο υπεύθυνοι πολίτες, να το πω, οι Κύπροι. Mm. Αλλά πιστεύω πως έχουμε λίγες διαφορές, δεν έχουμε μεγάλες. Δεν βλέπω εγώ πολύ μεγάλες διαφορές. Επειδή ίσως γιατί για είμαι το με έργο, το ένα ποδάρι από, ναι, εδώ και με το ένα, ναι, ποδάρι από εκεί, εγώ είμαι και από εδώ και από εκεί. Σε σπίτι που ίσως... έχεις, τα παιδιά που είναι. Εδώ είμαι, εδώ πια έχω τα μεγάλη. Τα παιδιά. Ναι, εδώ έχουν μεγαλώσει, εδώ. Έχω φύγει πολύ μικρή από την Κύπρο, 18 χρονών και από, ναι, τότε αλλά δεν ξέμεινα αρχώς, εδώ. Α, έμεινες. Ναι, ξέμεινα. Ήρθα για σπουδές και μετά μια δουλειά έφερε την άλλη, μετά ερωτεύτηκα, μετά έμεινα και μετά, εδώ. Αλλά η πατρίδα μου είναι εκεί. Δεν αλλάζει, ναι, αυτό. Είναι η παιδική σου ηλικία, η πατρίδα σου, ίσως. Δεν αλλάζει αυτό. Ναι. Η οικογένειά σου, όταν κατάλαβαν ότι
Ήρθες για σπουδές, αλλά μάλλον μένεις σιγά σιγά. Για πες μου. Πολύ αργότερα ήρθανε. Όταν γέννησα τον πρώτο μου γιο. Όταν τότε ήρθανε. Α, τότε και μένανε μισό χρόνο εδώ, μισό χρόνο εκεί. Η αντίδρασή τους όμως, πώς το πήρανε. Δηλαδή δεν είχαν το τι. Αυτό που κάνουμε εμείς οι γονείς. Πού πας. Και τότε ήμουν πολύ. Πώς να σου πω, είμαι πολύ ευτυχισμένη και από εκεί νομίζω κράτησα και εγώ αυτό στα παιδιά μου. Δεν ήταν καταπιεστικοί γονείς με την έννοια ότι τα παιδιά τους τα θέλανε ελεύθερα. Δηλαδή λέγανε ό,τι θες εσύ και εγώ δίπλα σου. Ό,τι θες εσύ και είσαι εγώ δίπλα έτσι σου. Με τα γόρια σου. Ναι, αυτό προσπαθώ τουλάχιστον. Δηλαδή, άμα το ρωτούσε αυτό, θα μου λέγανε. Πιστεύω πως ναι. Ναι, νομίζω πως ναι. Τα γοράκια σου, ναι. Τα βλασταράκια σου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ πολύ. I like my women independent. And I said, people, that's my lady.